Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα πω για τις ανάγκες της περιοχής. Αν μη τι άλλο, εντυπωσιάζει η ευρηματικότητα της κυβέρνησης να παρουσιάζει την ευαισθησία στις απαιτήσεις μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων ως δίθεν ενδιαφέρον για τους αυτοαπασχολούμενους που βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης. Βέβαια, και οι πλέον αφελείς μπορούν να διακρίνουν το μέγεθος της κοροϊδίας. Το σημερινό σας έργο είναι ανάλογης έμπνευσης με την ιστορία με τα βάουτσερ των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων. Για να δώσετε με τα χίλια ζόρια το κουτσουρεμένο βοήθημα των 600 ευρώ στους δικηγόρους, μηχανικούς, λογιστές και άλλους, επιχειρήσατε πρώτα να μπουκώσετε με ζεστό χρήμα τους επιχειρηματίες των κέντρων κατάρτισης. Τώρα, για να γλιτώσετε, λέτε, τους απελπισμένους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες από τους τοκογλύφους, φτιάχνετε τοκογλύφους με κρατική έγκριση και την εγγύηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτή είναι καθώς πρέπει τοκογλύφοι. Στοιχηματικές εταιρείες, εταιρείες τηλεφωνίας, πληρωμών, μεγάλες ναυτιλιακές, στις οποίες δίνεται πρόσβαση σε κρατικό και κοινοτικό ζεστό χρήμα, με εξασφαλισμένο το αντίστοιχο ποσοστό κέρδους, εγγυημένο από το κράτος, χωρίς καμιά χασούρα. Μιλάμε για κόλπο γκρόσο. Αλλά αυτή τη φορά στέρεψαν και αντιπολιτευτικοί καυγάδες, πλήρη σύμπνοι από τα άλλα κόμματα. Αλήθεια, το κράτος θα εγγυηθεί και για τις ζημιές των μικρών αυτοαπασχολουμένων, των φτωχών αγροτών, για τον κατακρεουργημένο τζίρο, για τα ήδη συσσωρευμένα χρέη σε τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΗ, που συσσωρεύονται και αναρωτιόμαστε πώς θα καλυφθούν με μηδενικά εισοδήματα. Αυτό, λέτε, που τους λείπει είναι η θηλιά ενός ακόμα δανείου. Ούτε καν άμεση κρατική ενίσχυση, όπως πρότεινε το ΚΚΕ, χωρίς ληστρικούς όρους. Αυτό που έχουν ανάγκη οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί επιχειρηματίες, οι αγρότες, δεν είναι ένα νέο βραχνά για το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης που θα τους αφαιρεί τα ήδη συσσωρευμένα βάρη, επιτρέποντάς τους να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα για την επιβίωσή τους. Είναι τα αιτήματά τους που επανειλημμένα φέρνει στη Βουλή του ΚΚΕ και επιδεικτικά αγνοεί τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα κόμματα που μοιράζονται τις ίδιες ευθύνες για τα βάρη που τους φόρτωσαν όλη τη δεκαετία της κρίσης. Μέτρο ανακούφισης είναι η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ με προσάυξη στα 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η διαγραφή τμήματος των χρεών τους προς τις τράπεζες και την εφορία και όχι η αναστολή τους. Η απαλλαγή και όχι η αναστολή για λίγο των ατομικών εισφορών για τους μήνες που ίσχυσαν τα περιοριστικά μέτρα χωρίς απώλεια των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από το κράτος. Να καταργήσετε την απαράδεκτη προκαταβολή φόρου για τα έτη 19 και 20, το χαράτσωμα του τέλους επιτιδεύματος και του ένφια. Να το καταργήσετε και όχι να το αναστείλετε για ένα χρόνο και για τους αγρότες. Τα υποτιθέμενα προσωρινά, τα έκτακτα μνημονιακά μέτρα που τελικά έγιναν και μεταμνημονιακά και αναπτυξιακά και φαίνεται τα κρατάτε απόθυμα για το νέο γύρο της κρίσης. Αυτά είναι που αγγίζουν τις πραγματικές ανάγκες των μικρών αυτοαπασχολούμενων. Αυτά τα μέτρα διεκδικούν και μικροί επιχειρηματίες στα νησιά, σε περιοχές που ζούσαν δυστυχώς από τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και τώρα βρίσκονται στο κρεβάτι της εντατικής. Θα καταθέσω για τα πρακτικά επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας Λέσβου, μία από τις κατεξοχήν τουριστικές περιοχές του νησιού, που βρίσκονται πραγματικά σε απελπισία, όπως συμβαίνει βέβαια και με πολλούς άλλους μικροεπαγγελματίες, αφού για τους περισσότερους από αυτούς το τελευταίο τους εισόδημα ήταν τον Οκτώβριο του 19 και έχουν μεγάλη αμφιβολία αν θα καταφέρουν να ξαναδούν λεφτά στο ταμείο πριν από τον Απρίλιο του 21, την επόμενη δηλαδή τουριστική περίοδο. Ζητούν για φέτος να απαλλαγούν από δημοτικά τέλη και μισθώματα για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Επίδομα ειδικού σκοπού με βάση το τζίρο και όχι τους ΚΑΔ που αποκλείει για παράδειγμα μίνι μάρκετ παραθεριστικών περιοχών που εκ των πραγμάτων λειτουργούν εποχιακά. Ζητούν αφορολόγητο 12.000 ευρώ, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και προκαταβολής φόρου. Την ενίσχυση όλων των δομών υγείας του νησιού για να νιώθουν πραγματικά ασφαλείς με το άνοιγμα της οικονομίας. Και βέβαια ζητούν την οριστική επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά. Έτοιμα και κοινό σε όλους τους κατοίκους και σε όλους τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου. Μια κατάκτηση που δόθηκε ως αντιστάθμισμα στις συνέπειες που δυσκόλευαν τη ζωή των νησιωτών, που συνδέεται με τη συνταγματικά κατά τα άλλα κατοχυρωμένη νησιωτικότητα.
για την οποία νησιωτικότητα βέβαια, ύμνοι πολλοί λέγονται από τους υπουργούς κατά τις επισκέψεις τους στα νησιά, αλλά και αυτή την ελάχιστη ελάφρυνση τους την κόψατε. Μια κατάκτηση που καταργήθηκε με το τρίτο μνημόνιο των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που με την ίδια ομοψυχία και ψηφίστηκε και από τα άλλα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι. Και στη συνέχεια, με απαράδεκτο τρόπο, συνδέθηκε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ με το προσφυγικό και δόθηκε ως προσωρινό αντάλλαγμα στα 5 νησιά του Αιγαίου, για να αποδεχθούν τον επικίνδυνο και απαράδεκτο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων και της ΣΥΡΙΖΑ τότε και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, που τα μετέτρεψαν σε μόνιμους χώρους εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει την τροπολογία ήδη από τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή, με την οποία ζητά την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για όλα τα νησιά του Αιγαίου. Ένα φόρο που σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να καταργηθεί σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Αφορά όλους τους νησιώτες και είναι η ελάχιστη στήριξη που οφείλει να τους δώσει το κράτος για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τις άθλιες και πανάκριβες συγκοινωνίες, την προβληματική ή την ανύπαρκτη σύνδεση των νησιών μεταξύ τους και με την υπόλοιπη χώρα, το μεγάλο κόστος παραγωγής που όλα αυτά συνεπάγονται, τις τεράστιες ελλείψεις σε όλες τις δομές υγείας, παράγοντες που σχετίζονται με την καθημερινότητα και την επιβίωση των εργαζομένων, των αυτοαποσχολουμένων, των αγροτών, όλων των λαϊκών στρωμάτων που αποτελούν τα μόνιμα υποζύγια τόσο της καπιταλιστικής κρίσης όσο και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Σιωπή από την κυβέρνηση για την τροπολογία του ΚΚΕ, τσιμουδιά όμως και από τα άλλα κόμματα. Είναι εντυπωσιακή η αφωνία σας. Γιατί δεν κάνετε δεκτή την πρόταση του ΚΚΕ να καταργήσετε ένα μνημονιακό και άδικο μέτρο? Την πρόταση όλων των νησιωτών. Θα καταθέσω στα πρακτικά δήλωση στήριξη της τροπολογίας από σωματεία και συλλόγους της Ικαρίας και των Φούρνων. Αντίστοιχη βέβαια στήριξη υπάρχει και από όλα τα νησιά του Αιγαίου, από πάρα πολλούς φορείς. Δήλωση αυτή υπογράφουν το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων και Συναφών Επαγγελμάτων Ικαρίας Φούρνων, το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων, Σύλλογος Αυτοαποσχολουμένων Βιοτεχνών των Επαγγελματιών Ικαρίας, το Σωματείο Συνταξιούχων Μισθωτών Ικαρίας Φούρνων, η Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ ΣΑΜΟ Ικαρίας, Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Ικαρίας Φούρνων, η Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών. Καλούμε να πάρουν θέση και τα υπόλοιπα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, για να διορθώσουν την αδικία που έκαναν σε βάρος των νησιωτών. Γιατί παρά τα δάκρυα που ρίχνετε όταν μιλάτε στους νησιώτες, με την ψήφο σας καταργήθηκαν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ των νησιών. Να πάρουν θέση οι βουλευτές των νησιών, οι κυβερνητικοί βουλευτές που όσο ήταν στην αντιπολίτευση κατέβαιναν στα συλλαλητήρια και κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ για την απαράδεκτη σύνδεση του ΦΠΑ με το προσφυγικό και σήμερα παρουσιάζουν ως κατάκτηση τις εξάμηνες παρατάσεις. Είναι δηλαδή λιγότερες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Λίμνος, ο Αϊστράτης, η Ικαρία, οι Κυκλάδες στα άλλα νησιά του Αιγαίου? Το ΚΚΕ καλεί όλους τους μαζικούς φορείς των νησιών, καλεί συνολικά το λαό να κάνει δική του υπόθεση τη διεκδίκηση για να του επιστραφούν όλα όσα δικαιούται. Να δυναμώσει, να γίνει πράξη το σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά». Κόντρα σε όσους ονειρεύονται ότι θα βάλουν τη λαϊκή διεκδίκηση στον πάγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.